Η διαχρονική υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας μέσω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης έχει ως αποτέλεσμα το δημόσιο σύστημα υγείας να αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις σε πέρα από προσωπικό φυσικά, αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. Θέτοντας φυσικά, οξύνοντας μάλλον την κατάσταση στα ζητήματα που αφορούν τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού και φυσικά την εντατικοποίηση της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. Και ακριβώς αυτή η πολιτική αποτυπώνεται και στο νοσοκομείο Καρδίτσας, που με τη συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση αναδεικνύουμε ένα πρόβλημα για το ακτινολογικό τμήμα. Αντίστοιχα, έχουν κατατεθεί ερωτήσεις για μια σειρά από τμήματα του ίδιου νοσοκομείου που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ελλείψεων σε γιατρούς, αλλά και γενικότερα σε νοσηλευτικό και λοιπόν προσωπικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Εδώ και ένα χρόνο, και περισσότερο από ένα χρόνο μάλλον, οι γιατροί, η Ένωση των Γιατρών στην Καρδίτσα, εδώ και ένα χρόνο και εντεύθυν, σταθερά και επανειλημμένα, με παρεμβάσεις της στις διοικήσεις, είτε νοσοκομείο είτε υγειονομικής περιφέρειας, διεκδικεί την πρόσληψη, την ενίσχυση του ακτινολογικού εργαστηρίου, του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου Καρδίτσας. Η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής: απέμειναν δύο ακτινολόγοι, οι τρεις έχουν παραιτηθεί που υπήρχαν, μείνανε δύο, ο ένας βγήκε σε αναρωτική άδεια έως τα μέσα του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, με αποτέλεσμα να μείνει ένας ακτινολόγος, ο οποίος θα πρέπει να εφημερεύει κάθε μέρα, γιατί τα νομαρχιακά, όπως ξέρετε, νοσοκομεία σε καθημερινή ημέρα εφημερεύουν. Πώς αντιμετώπισε το πρόβλημα η διοίκηση νοσοκομείου και υγειονομικής περιφέρειας? Σύμβαση με ιδιώτη για τη διάγνωση των αξονικών τομογραφιών που διενεργούνταν ή διενεργήθηκαν μάλλον στο νοσοκομείο, και πρόσφατα αξιοποιώντας τη διάταξη περί συνεργαζόμενων νοσοκομείων με τα τρίκαλα, αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα φιλμς των αξονικών εξετάσεων που διενεργούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, γνωματεύονται από ακτινολόγο στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και έρχεται η διάγνωση στους γιατρούς, τους κλινικούς γιατρούς. Το ερώτημα βέβαια είναι συγκεκριμένο. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να προκηρυχθούν, και αυτό είναι και το αίτημα των γιατρών εκεί, των εργαζομένων του νοσοκομείου και φυσικά και των φορέων που συμπαραστέκονται και αναδεικνύουν τα ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του νοσοκομείου της Καρδίτσας. Τι λοιπόν σε τι κινήσεις θα προβεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ώστε να καλυφθούν και οι τρεις κοινέ θέσεις των ακτινολόγων και να ολοκληρωθούν φυσικά με κατεπίγουσες διαδικασίες οι προσλήψεις αυτών των γιατρών? Ναι, κύριε Λαμπρούλη, στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπως σωστά λέτε, υπήρχαν τέσσερις οργανικές και μία προσωποαπαγή θέση και υπηρετούσαν πέντε γιατροί. Οι τρεις γιατροί που λέτε παραιτήθηκαν, για την ακρίβεια, οι δύο συμμετείχαν σε προκήρυξεις και πήγανε σε άλλα νοσοκομεία και ο ένας παραιτήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Άμεσα λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2021 προκηρύχθηκε θέση επικουρική ειδικότητας, ειδικότητας ακτινολογίας, η οποία προέβει άγωνη και αυτή τη στιγμή μας έχει αιτηθεί η πέμπτη ΥΠΕ και στην προκήρυξη των 700 θέσεων έχει ληφθεί αυτό υπόψη, να προκηρυχθεί σε θέση διευθυντή και όχι σε θέση επιμελητή Β, προκειμένου να υπάρξει το ενδιαφέρον. Στο διάστημα το συγκεκριμένο το οποίο λέτε, αυτό το οποίο κάναμε, και εδώ πέρα είναι μια βασική διαφορά που έχουμε μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά όπως έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς και με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πώς θα καλύψουμε το κενό το οποίο υπάρχει. Αυτό το κενό το καλύψαμε αφενός με συνεργασία η οποία γίνεται από τα τρίκαλα. Οπότε γίνονται εξετάσεις και στέλνονται εξετάσεις και βγαίνουν από τα τρίκαλα. Αντιστοίχως με μετακινήσεις που υπάρχουν από την Πέμπτη ΥΠΕ, αλλά ναι και με συνεργασία που έχει γίνει με ιδιωτική δομή, στην οποία δεν πληρώνει απολύτως τίποτα ο πολίτης,
Και για το διάστημα τώρα που υπήρξε η αναρρωτική άδεια και του δεύτερου γιατρού και δεν μπορούσε να λειτουργεί, εκτελούνταν εξετάσεις στην ιδιωτική δομή χωρίς να πληρώνει ο πολίτης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να βγαίνουν οι εξετάσεις και να μπορούν να λαμβάνονται τα αποτελέσματα. Οι γνωματεύσεις, αυτό σας λέω. Οι γνωματεύσεις. Να διαβάζονται οι γνωματεύσεις και να βγαίνουν. Αυτό δεν πληρώνει όμως τίποτα ο πολίτης. Η ιδιωτικοποίηση είναι όταν τον βάζεις τον πολίτη να πηγαίνει και να πληρώνει. Το να έρχεσαι και να λαμβάνεις μια υπηρεσία ακριβώς επειδή έχεις αυτά τα κενά και να καλύπτεται και ο πολίτης να μην συμμετέχει σε καμία δαπάνη, για εσάς είναι κάτι το οποίο δεν συνάδει με την αντίληψή σας, την κοσμοθεωρία σας και την ιδεολογία σας. Για εμείς από την στιγμή που μπορούμε να λαμβάνουμε αυτή την υπηρεσία και να εξυπηρετεί το πολίτης, είναι μέσα σε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και υπερασπιζόμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως, στην προκήρυξη που θα βγει των 700 θέσεων, που πιστεύουμε ότι τις επόμενες 15 μέρες, έχει ληφθεί υπόψη αυτή η ιδιαιτερότητα που υπάρχει στην Καρδίτσα, ότι η προηγούμενη προέβη άγονε ακριβώς γιατί ήταν επιμελητή Β' και εξετάζεται, όπως μας έχει ζητήσει και η Πέμπτη, είπε να είναι σε βαθμό διευθυντή, ώστε να καλυφθεί η θέση. Και αν καλυφθεί η συγκεκριμένη θέση και δεδομένου ότι έχουμε άλλους δύο γιατρούς που υπηρετούν, θα μπορέσει να υπάρξει και η εύρυθμη λειτουργία, πάντοτε βέβαια σε συνεργασία και με τα τρίκαλα που είναι διασυνδεδεμένο, όπως είπατε, αλλά αν χρειαστεί και με τον ιδιωτικό τομέα. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, η αντιπαράθεση φυσικά είναι και ιδεολογική. Και στη βάση αυτής της ιδεολογικής σας ή μας, αν θέλετε, τοποθέτηση απέναντι στα ζητήματα και της υγείας, αν θέλετε, προκύπτουν και οι διαφωνίες, αν θέλετε, και οι αντιπαραθέσεις. Όμως, αυτό ακριβώς που εσείς πρεσβεύετε, πολιτικά εννοώ, στη βάση της ιδεολογικής σας τοποθέτησης, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την υγεία, αυτό που είπατε, αυτό πληρώνει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτές τις πολιτικές που διαχρονικά εφαρμόστηκαν της εμπορευματοποίησης και της παράδοσης σε ιδιώτες μια σειράς υπηρεσιών στα νοσοκομεία, με αντίστοιχα την απαξίωσή τους, με τα γνωστά αποτελέσματα όπως αυτό που συζητούμε σήμερα, όπως αυτό που συζητήσατε για το Καραμανδένιο, για άλλα νοσοκομεία, για τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά και το παραδέχεστε. Το ζήτημα είναι τι λύσεις δίνετε. Το να βρεθεί μια πρόσκαιρη λύση, αυτό που είπατε εσείς, δίνομαι στον ιδιωτικό. Ναι, είναι μια κατεύθυνση εμπορευματοποίησης υπηρεσιών υγείας. Τι είναι δηλαδή. Το ότι λύνετε, πάτε να λύσετε πρόσχερα ένα πρόβλημα, το οποίο είναι οξυμένο, το συγκεκριμένο με τους ακτινολόγους στην Καρδίτσα. Αυτό όφιλε το κράτος, επειδή είναι επιτελικό, επειδή υπάρχει συνέχεια, να έχει προγραμματίσει το τι θα κάνει. Και όχι μόνο στους ακτινολόγους της Καρδίτσας, σε όλα τα ζητήματα και σε όλα τα προβλήματα υποστελέχωσης που ταλανίζουν τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Και όχι μόνο, αλλά μια και συζητάμε για την υγεία. Εδώ τώρα, με τους δύο ακτινολόγους, ή τον έναν αυτή τη στιγμή, και με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αυτού του τύπου η αντιμετώπιση με την αποστολή των εξετάσεων, των αξονικών, για παράδειγμα, είτε στον ιδιώτη, είτε μέσω αξιοποιώντας τη διασύνδεση με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Πρώτον, δεν υπάρχει επαφή του ακτινολόγου, του γιατρού ακτινολόγου με τον ασθενή. Εξ αποστάσεως βλέπεις μια εξέταση και δίνεις μια διάγνωση. Και ποιος καλύπτει, να το πω έτσι, ή ποιος θα λογοδοτήσει, αν ομιγέννητο υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ο ακτινολόγος υποτίθεται του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας. Όχι αυτός που γνωμάτισε. Όπως και να έχει όμως. Δείτε τώρα, ακριβώς λόγω των ελλείψεων αυτών, και δεν είναι τωρινές, τώρα οξύνθηκε ακόμη πιο πολύ, διότι έμεινε ένας. Αλλά το τελευταίο εξάμηνο κυρίως, που έμειναν δύο, δεν μπορούν να εφημερεύουν. Εδώ τώρα ο συνάδελφος, ο ακτινολόγος που έμεινε, εφημερεύει 6 μέρες συνεχώς. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το νοσοκομείο Καρδίτσα δεν είχε ακτινολόγο. Δεν είχε ακτινολόγο. Και φανταστείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη γνωμάτευση ενός κατεπήγοντος περιστατικού. Θα περιμένω πότε θα πάει το φιλμ που θα γίνει η αξονική στα Τρίκαλα ή στον ιδιώτη για να δώσει τη γνωμάτευση. Δεύτερον, από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχεις ακτινολόγο,
πέρα από τη διαδικασία των αξονικών και τις νοματεύσεις τους, υπάρχει το εξής. Δεν μπορεί να γίνουν, για παράδειγμα, υπερηχογραφήματα. Εκτίμησης δηλαδή οξυμένων περιστατικών, τα οποία αναγκαστικά τα οδηγούσαν ή τα κάνουν αξονικές. Τώρα, πείτε μου εσείς, ή ρωτήστε αν θέλετε, αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, είναι σωστό ή όχι. Εμείς λέμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό, διότι αφορούν οι αξονικές τομογραφίες που έγιναν ή που γίνονται λόγω των ελλείψεων των ακτινολόγων για περιστατικά που θα μπορούσαν να διαγνωστούν και να κατευθύνουν τους κλινικούς μέσω υπερηχογραφημάτων, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ακτινοβολία που απορροφούν οι άρρωστοι, και μιλάμε για παιδιά, για εφήβους, για γυναίκες και άντρες που βρίσκονται σε ηλικία αναπαραγωγής. Δεύτερον, οι αξονικές που γίνονται στο νοσοκομείο Καρδίζας γίνονται μόνο από τεχνολόγο ακτινολόγο, έτσι δεν είναι? Χωρίς όμως την παρουσία και ευθύνη γιατρού ακτινολόγου, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος γιατρός για τις σωστές όλες τις ενέργειά του. Λοιπόν, έτσι το αίτημα των γιατρών, αν θέλετε, του νοσοκομείου, ή αν θέλετε και η προοπτική αυτή που είπατε προηγουμένως, η προκήρυξη ενδεχομένως θέση διευθυντού, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένα να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Και επίσης, το αίτημα των γιατρών του νοσοκομείου είναι να υπάρξει ξεκάθαρη, και εδώ θέλω τη δέσμευσή σας, ξεκάθαρη κάλυψη της ευθύνης για τη διενέργεια των αξονικών τομογραφιών, τόσο για τον αυτό όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό που εργάζεται στο τμήμα το συγκεκριμένο, αλλά και στο νοσοκομείο, για να προλάβουμε ενδεχόμενα μελλοντικές δικαστικές κινήσεις.